πολύ γρήγορα και να έχουμε μόλυνση των κουνουπιών διαφορών περιοχών με τον ιό του δυτικού νύπου. Να θυμίσουμε ότι ο ιός μεταφέρεται μέσω των αποδημητικών πτηνών, μολύνει κουνούπια διαφόρων περιοχών και στη συνέχεια ο ιός περνάει στον άνθρωπο. Έτσι, παρόμοια φαινόμενα εκδηλώθηκαν όχι μόνο στον ελληνικό χώρο, που φέτος αρκετές εβδομάδες νωρίτερα, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά και σε άλλες γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία, η Σερβία και η Ρουμανία, που επίσης καταγράφεται αρκετά μεγάλος αριθμός περιστατικών. Φέτος, κύριε καθηγητά, παρατηρούμε και το συζητούσαμε και πριν εδώ με τον συνάδελφο, τον Γέννη Φασουλά, ότι έχουμε πάρα πολλά κουνούπια. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά κουνούπια. Αυτό ευνοεί στο να μεταδίδεται το νόσημα προφανώς σε κάποιες κατηγορίες κουνουπιών και συνέχεια να δημιουργείται το πρόβλημα για το οποίο μιλάμε. Ακριβώς. Και πολλές βροχοπτώσεις βοήθησαν στο να έχουμε μεγαλύτερο πολλαπλασιασμό κουνουπιών. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τώρα βοηθάνε τον πολλαπλασιασμό του ιού μέσα στα κουνούπια. Όλες αυτές οι συνθήκες, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, βοηθούν σημαντικά στο να έχουμε την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες. Να θυμίσουμε ότι έχουμε, σε αντίθεση με πέρυσι, που τα περιστατικά ήταν σχεδόν συγκεντρωμένα, θα λέγαμε, στις ορισμένες περιοχές όπως την Αργολίδα της Πελοποννήσου, φέτος έχουμε εξάπλωση σε πολλές διαφορετικές περιοχές στην ελληνική επικράτεια, με πολλά περιστατικά να καταγράφονται και στην Αττική και ιδιαίτερα σε περιοχές της δυτικής περιφέρειας όπως είναι η Ελευσίνα και τα Μέγαρα. Σε ποιες περιοχές, κύριε καθηγητά, και ποιοι νομοί για την ακρίβεια έχουν, σε ποιους νομούς έχουν παρεμφανιστεί τα περισσότερα κρούσματα αυτή την ώρα? Πολλά περιστατικά έχουν ανακατεύσει στην Αττική, κυρίως στη Δυτική Αττική αλλά και σε άλλες περιοχές της Αττικής, ακόμα και, και στις πικροκατοικημένες περιοχές, αλλά επίσης καταγράφονται στη Βιωτία, σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας, ακόμα και στην Κρήτη και σε νησιά έχουν καταγραφεί περιστατικά που δείχνει την πολύ μεγάλη εξάπλωση που έχει φέτος. Είναι αρκετά διαφορετικό το προφίλ της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου φέτος σε σχέση με την περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου για δύο χρονιές, το 2015 και 2016, δεν είχε καταγραφεί κανένα περιστατικό. Πέρυσι καταγράφηκαν περίπου 48 περιστατικά και φέτος ήδη έχουμε ξεπεράσει τα 60 περιστατικά, που δείχνει ότι θα έχουμε πολύ περισσότερη επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου και σε αριθμό αλλά και σε και γεωγραφικά σε σχέση με την περσινή περίοδο. Αυτό μας δείχνει ότι θα πρέπει ιδιαίτερα οι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού να λαμβάνουν σχολαστικά τα ατομικά μέτρα προστασίας ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες έκθεσης. Ποια είναι αυτά, κύριε καθηγητά? Να τα υπενθυμίσουμε. Κυρίως έτσι, ιδιαίτερα να θυμίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μολύνει πολλούς, αλλά σε λίγες περιπτώσεις κάνει σοβαρές λοιμώξεις. Δηλαδή προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και προκαλεί μηνυκίτιδη εγκεφαλίτιδα, κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, δυσάτομα, επαφή που έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα. Έτσι, οι ομάδες αυτούς πληθυσμού θα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα μετά το σούρπο, που οι πιθανότητες έκθεσης των ιών είναι μεγαλύτερες λόγω της έκθεσης σε κουνούπια. Εκεί θα πρέπει να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προστασίας, ώστε με αντικουνουπικά τον κατάλληλο ρουχισμό, τον αποφεύγουμε να υπάρχουν στάσιμα νερά στο μπαλκόνι μας, στην αυλή μας. Είναι μέτρα που μπορεί να πάρει ο καθένας ώστε να μειώσει την πιθανότητα έκθεση των ιών. Από εκεί πέρα, βέβαια, και τα συστηματικά μέτρα, τα συμπληρωματικά προγράμματα δημοκτονίας, ιδιαίτερα στις περιοχές που καταγράφονται τέτοια περιστατικά, θα πρέπει επίσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να μειώσουμε, δεν είναι δυνατόν να αποκλείσουμε, αλλά τουλάχιστον να μειώσουμε την εξάπλωση που εμφανίζει φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ένα τελευταίο, κύριε καθηγητά, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ ευαίσθητοι δερματολογικά στα τσιμπήματα των κουνουπιών. Αυτοί πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι άλλοι, ή δεν συνδέεται καθόλου αυτό? Αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς θα εκδηλωθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου. Ο ιός του Δυτικού Νείλου από τους 140, από τα 140 περίπου άτομα θα μολύνει, στο ένα θα προκαλέσει τη σοβαρή λίμωξη προς πολύ κεντρικού νευρικού συστήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η λίμωξη παραμένει ασυμπτωματική, δηλαδή χωρίς καθόλου συμπτώματα. Σε περίπου 10-15% εμφανίζεται σαν μια ήπια επίρρετη λίμωξη και μόλις στο 1%, όπως είπαμε προηγουμένως, σε άτομα κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν άλλα υποκείμενα νοσήματα, είναι αυτά που θα εκδηλώσουν σοβαρές λοιμώξεις και κινδυνεύουν από τον ιό του κινδυνεύουν με σοβαρές επιπλοκές από τη λίμωξη. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητά. Μάλλον θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί φοβόμαστε ότι τα κουνούπια θα είναι εδώ. Ευχαριστούμε την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ελπίζουμε, όπως είπαμε και πριν, να μην χρειαστεί να
Μάλλον θα χρειαστεί εδώ από τέτοιους, ό,τι φαίνεται. Αλλά, ναι, γιατί θα έχουμε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Δεν ξέρω. Και βλέπω και μια επιθετική διάθεση, όπως το ανέλησε ο καθηγητής από την πλευρά των κοινοποιών, ειδικά και αφέτος, διότι ξεκίνησε πολύ νωρίς η παρουσία τους στην Ελλάδα, από αρχές Μαΐου. Λοιπόν, και έχουμε και αρκετά κρούσματα. Πολλά, πολλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πολιτικολογήσουμε τώρα. Ναι, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Πώς το λέμε εμείς δημοσιογράφοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα, η θεματολογία. Λοιπόν, και να καλωσορίσουμε και τον κύριο Γιάννη Μπαλάφα, Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλημέρα, κύριε. Και, Γιάννη.